Θεοδώρα Καρακιουλάχ μαζί μας στο στούντιο. Θεοδώρα, καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πάμε να γνωρίσουμε τη Ρεγκίνα. Ναι. Πάμε να γνωρίσουμε ένα κορίτσι που είναι από τα λίγα κορίτσια που έχω συναντήσει τόσο αισιόδοξο, τόσο χαρούμενο, χαμογελαστή. Και ένα κορίτσι που δίνει θάρρος και σε άλλους ανθρώπους. Η Ρεγκίνα διαγνώστηκε με λευχαιμία τον περασμένο Ιούλιο. Και από τότε δίνει ελπίδα και θάρρος σε όσους αντιμετωπίζουν την ίδια πάθηση. Η 35χρονη γυμνάστρια από την Καβάλα επικοινώνησε την ασθένειά της και την καθημερινότητα που αντιμετωπίζει με αισιοδοξία και χαμόγελο μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, όπου πλέον οι θεάσεις αγγίζουν το εκατομμύριο. Όλα ξεκίνησαν όταν σε προληπτικό έλεγχο για τον διαβήτη, από τον οποίο νόσησε παλαιότερα, διαπιστώθηκε χαμηλός αιματοκρίτης. Έγινε εισαγωγή στο νοσοκομείο και ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος των χημειοθεραπείων για την αντιμετώπιση της λευχαιμίας. Η Ρεγκίνα δεν αντιμετώπισε στην αρχή με αισιοδοξία την κατάσταση της υγείας της. «Άλλος άνθρωπος, λέει, μπήκα στο νοσοκομείο, άλλος γίνομαι και άλλος θα βγω». Και το γεγονός ότι άλλαξε η φιλοσοφία στο μυαλό της και στην ψυχή της ήταν από μία ατάκα που άκουσα από έναν δημοφιλή τραγουδιστή στην τηλεόραση. Πάμε να ακούσουμε τι μας λέει η ίδια. Δεν το αντιμετώπισα καθόλου καλά στην αρχή. Καθόλου. Δηλαδή αυτό που βλέπετε όλοι τώρα, με τις πρώτες μέρες στο νοσοκομείο, δεν έχει καμία σχέση. Άλλος άνθρωπος μπήκα στο νοσοκομείο, άλλος άνθρωπος γίνομαι και άλλος άνθρωπος θα βγω. Δεν ξέρω γιατί το δικό μου το κεφάλι γύρισε έτσι, μάλλον ξέρω. Δυνάμωσα πάρα πολύ, γιατί είπα ότι θα κάτσω να κλαίω στο κρεβάτι μου ή θα σηκωθώ και θα το κερδίσω. Δεν υπάρχει μέση λύση σε αυτές τις καταστάσεις. Και δεν είμαι ένας άνθρωπος όμως που τα παρατάει. Οπότε σήκω και κέρδισέ το. Είμαι ένας άνθρωπος που γενικότερα ψάχνω τον εαυτό μου. Κατάλαβα ότι μέσα από μένα, όπως το έκανα και με τον διαβήτη, παλιότερα, όταν διαγνώστηκα με διαβήτη, αποφάσισα να βγάλω το πρόβλημά μου προς τα έξω. Όταν είδα στην αρχή ότι αυτό που κάνω εγώ αρχίζει να βοηθάει τον κόσμο, εγώ πήρα περισσότερη δύναμη να το κάνω ακόμα πιο μεγάλο. Γιατί ξαφνικά άρχισαν να μου έρχονται μηνύματα από άλλες γυναίκες μέσα στα νοσοκομεία. Άρχισαν να μου έρχονται μηνύματα από ανθρώπους που έχουν περάσει λευχαιμία και με στήριξαν τρομερά. Τα πιο συγκινητικά μηνύματα από όλα είναι από τις μαμάδες μέσα στις ογκολογικές των παιδών, που μου στέλνουν τα παιδάκια τους που χορεύουν μαζί μου. Όλα αυτά μου δίνουν τη δύναμη να δώσω εγώ δύναμη στον κόσμο. Και το βασικό μήνυμα που περνάω από ψυχολογική έτσι μεριά, ψυχολογική άποψη, είναι ότι το είπα και στο βιντεάκι μου προχτές, όταν μοιράζεις αγάπη θα πάρεις και αγάπη. Πρέπει να μοιράζεις. Και το είπα και αυτό κάποια στιγμή, που μπορεί να φανεί αστείο σε μερικούς, το δικό μου το κεφάλι άλλαξε πάρα πολύ βλέποντας μια εκπομπή. Και ακούω το Σταμάτη το Γονίδη να λέει: όταν δίνεις, πάντα έχεις. Εμένα δεν ξέρω γιατί μου καρφώθηκε τόσο έντονα αυτό. Και είπα ότι αξίζει να δίνεις. Να δίνεις συνέστημα, να δίνεις χαρά, να δίνεις χαμόγελο. Να δίνεις αισιοδοξία και χαρά σε μια εποχή που όλοι ξυπνάμε και είμαστε μίζεροι. Γιατί και εγώ πριν μπω στο νοσοκομείο ξυπνούσα και ήμουν μίζερη. Δηλαδή δεν χρειάζεται να μπεις μέσα σε ένα νοσοκομείο για να ανακαλύψεις ότι πρέπει να είσαι χαρούμενος, όπως την πάτησα εγώ. Μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Οπότε μοίρασε τη χαρά, μοίρασε το χαμογελό σου και να κάνεις και άλλους ανθρώπους χαρούμενους. Και αυτοί οι άλλοι άνθρωποι θα δεις ότι θα κάνουν και άλλους. Και είναι μια πολύ όμορφη έτσι, αλυσίδα που μεγαλώνει και βλέπεις ανθρώπους να χαμογελάνε. Οπότε το μήνυμά μου είναι αυτό. Μοίρασε αγάπη και αισιοδοξία.
Η Ρεγκίνα, όπως και όλα τα άτομα που βρίσκονται στην ίδια θέση μαζί της, χρειάζεται να κάνουν πολλές μεταγγίσεις, συχνά μεταγγίσεις αίματος. Θέλω να ακούσουμε τη Ρεγκίνα και το δικό της μήνυμα σε όλους όσους μπορούν να δώσουν αίμα. Όλοι οι άνθρωποι με λευχαιμίες, με μεσογειακή ανεμία, τα χειρουργεία, οι καρκίνοι που χρειάζονται χειρουργία κτλ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι χρειαζόμαστε μεταγγίσεις. Είμαστε πάρα πολλοί. Καλός ή κακός για μένα, δεν υπάρχει παιδεία πάνω στην αιμοδοσία. Αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία όλης της χώρας δεν έχουν αίμα στις αποθήκες τους. Και όταν σου λέω δεν έχουν αίμα, μερικά δεν έχουν ούτε μια μπουκάλα αίμα για να ξεκινήσουν χειρουργία. Δεν μπορούν άνθρωποι να χειρουργηθούν για κάτι απλό, γιατί δεν υπάρχει αίμα. Ρεγκίνα, χρειάστηκε να κάνεις μεταγγίση αίματος? Εγώ κάνω συνέχεια μεταγγίση αίματος. Σε τι συχνότητα? Στην αρχή ήταν πάρα πολύ περισσότερες. Τώρα σου περνάνε οι θεραπείες. Κάνω περίπου 2 μεταγγίσεις αίματος σε κάθε θεραπεία και τουλάχιστον 3 με 4 μεταγγίσεις αιμοπεταλίων σε κάθε θεραπεία. Και δεν τα κάνω απλά για να τα κάνω. Τα κάνω για να γίνει θεραπεία και να ζήσω. Οι μεταγγίσεις που γίνονται στους ασθενείς είναι δίδυμα ζωής και θανάτου. Δεν χρειάζεται να βγαίνω εγώ και επειδή έχω 5-10 περισσότερους γνωστούς να μπορώ να μαζέψω αίμα μέσα σε ένα πρωινό και να υπάρχουν παιδάκια τα οποία δεν μπορούν να βρουν αίμα κάτω στην Αθήνα. Είναι έγκλημα αυτό το πράγμα. Για μένα όλοι όσοι μπορούν να δώσουν αίμα, είναι πάνω από 18 και μπορούν να δώσουν αίμα, τηρούν τις προϋποθέσεις, πρέπει από αύριο το πρωί να είναι στα νοσοκομεία και να δίνουν όλοι αίμα. Είναι τόσο σημαντικό το να δώσουν αίμα. Είναι το μήνυμα της Ρεγκίνας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και το πρώτο και το δεύτερο μήνυμα και κυρίως για την αιμοδοσία ενός ανθρώπου ο οποίος, μην το ξεχνάμε, πρέπει να το λέμε, τον Ιούλιο, δηλαδή πριν από ούτε περίπου 2 μήνες, διαγνώστηκε με λευχαιμία και όμως δίνει θάρρος και στήριγμα σε όσους αντιμετωπίζουν την ίδια ασθένεια και μπορεί και άλλες, βλέποντάς τις στα βίντεο και όσα λέει στα social media. Και είναι πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό το γεγονός ότι άνθρωποι που μπορεί να βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με τη Ρεγκίνα, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι απλά ξυπνάνε το πρωί και δεν είναι καλά, παίρνουν θάρρος από αυτό το κορίτσι, από την 35χρονη καβαλιώτισσα, παίρνουν θάρρος ακούγοντας και βλέποντας την Ρεγκίνα είτε να χορεύει, είτε να δίνει τα δικά της μηνύματα, είτε να τραγουδάει. Τα πάντα, μας λέει, μπορούμε να τα κερδίσουμε ή έστω να τα παλέψουμε. Κανείς δεν ξέρει τα αποθέματα δύναμης που έχει μέσα του μέχρι η ζωή να σε αναγκάσει να τα βρεις. Έχω πάρει πάρα πολλά μηνύματα και έχω ψιλοσοκαριστεί και εγώ, γιατί για μένα είναι κάτι πάρα πολύ καινούριο όλο αυτό. Αποφάσισα να εκθέσω τον εαυτό μου και να δείξω το πρόβλημά μου, για να δείξω και σε άλλους ότι τα πάντα μπορούμε να τα κερδίσουμε ή τουλάχιστον να τα παλέψουμε. Μου στέλνουν μήνυμα πάρα πολλά κορίτσια κυρίως και άντρες, αλλά κυρίως γυναίκες, οι οποίες μπορεί να μην έχουν πρόβλημα υγείας και παίρνουν βίντεο μέσα από τα βιντεάκια, γιατί πάρα πολύ απλά ξυπνάνε στεναχωρημένες. Οπότε είναι ψυχολογικής φύσεως το πρόβλημα, έτσι, δεν είναι καθαρά σωματικής υγείας, είναι ψυχικής υγείας. Έχουμε πολλούς ανθρώπους λυπημένους γύρω μας. Και επειδή και εγώ ήμουν ένας τέτοιος άνθρωπος, αποφάσισα ότι εγώ θα κάνω τους ανθρώπους να χαμογελάνε μέσα από αυτό το πρόβλημά μου. Αυτό το πρόβλημά μου ξύπνησε εμένα. Μέσα από μένα ξυπνήσουν και άλλοι. Περίπου 2 με 3 μήνες πριν διαγνωστώ με λευχαιμία, είχα ποστάρει κάτι στον προσωπικό μου λογαριασμό, μια φωτογραφία, την οποία είχα βάλει σαν λεζάντα κάτι που είχα διαβάσει σε ένα βιβλίο της Ιζαμπέλα Λιέντε, το οποίο έγραφε «Κανείς δεν ξέρει τα αποθέματα δύναμης που έχει μέσα του μέχρι η ζωή να σε αναγκάσει να τα βρεις». Έτσι και εγώ δεν ήξερα πραγματικά τι αποθέματα δύναμης έχω μέσα μου μέχρι που η ζωή με ανάγκασε να τα βρω. Ψάξτε λοιπόν όλοι μέσα σας, γιατί όλοι είμαστε δυνατοί. Όλοι κρύβουμε έναν μικρό ήρωα μέσα μας, αρκεί να του χαμογελάσουμε, να τον αγκαλιάσουμε και να τον αφήσουμε να βγει προς τα έξω.
αυτά τα βιντεάκια, σε ποιο κανάλι, στο YouTube, Facebook? Παντού, σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Ρεγκίνα Μακέδου. Ρεγκίνα Μακέδου με λατινικά, με λατινικά, φαντάζομαι. YouTube, Instagram, παντού βιντεάκια. Ρεγκίνα Μακέδου, το κορίτσι που δίνει μαθήματα δύναμης και θάρρους. Έχει ορμήξει πάνω στο θηρίο και δεν θα της ξεφύγει.